Επισοδιακή μετά από καιρό, οι συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, αφού τα όσα εξελίχθηκαν, είχαν πολλή από αντιπαράθεση και πολλή από αποχωρήσεις. Και όλα αυτά χωρίς καν να χρειαστεί να φτάσει η συνεδρίαση στην συζήτηση των προημερησίας θεμάτων, πολλο δε μάλλον στην ημερήσια. Να μην διαπραγματευόμαστε κάθε φορά καμία άλλη μεσοβέζικη λύση για το πώς πρέπει να γίνονται τα Περιφερειακά Συμβούλια. Μία πίεση χωρίς προηγούμενο, να σας περάσει. Η αναφορά πως δεν έχει τελειώσει η όλη συζήτηση που απασχόλησε κύρια την προηγούμενη συνεδρίαση και έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις περιφέρειας για το 21 και τα υπόλοιπα θέματα και το αίτημα αυτή να συνεχιστεί. Και χθες προκάλεσε την όλη διάσταση και φυσικά τις εντάσεις. Τι επιδιώκετε να κάνετε? Λοιπόν, θα τα πούμε όλα στο λαό. Καθίστε, κουβεντιάστε λοιπόν. Θέλετε μία ώρα? Μία ώρα. Χωρίς εμάς. Μόνοι σας. Κουβεντιάστε και εν πάση περιπτώσει τα ξαναλέμε. Οι συνέπειες της απλής αναλογικής στο μενού και οι αντιπαραθέσεις ξεκίνησαν από νωρίς. Η πλειοψηφία των παρατάξεων ήθελε να συνεχίσει η συζήτηση για το 21. Ακολούθησε η παρέμβαση του Παναγιώτη Νίκα, που κατέθεσε την πρόταση να αποχωρήσει η παραταξή του και να συζητήσουν οι υπόλοιποι μόνοι τους. Και όταν τελειώσουν με το θέμα αυτό, να επανέλθουν. Δεν πρόκειται να μας επιβάλλετε, ιδιαίτερα για το 21, το χαρακτήρα και το βηματισμό. Αλήθεια! Αλήθεια! Αυτά δεν πρόκειται να γίνουν. Σας τα λέγω, κουβεντιάστε. Και να έρθουμε κατά τις 7 να ανοίξουμε τις κάμερες. Θα έχετε τελειώσει μέχρι τότε. Τελικά οι υπόλοιποι αποφάσισαν να συζητήσουν μόνοι τους αρχικά. Από τη διαδικασία αποχώρησε και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλης Κατζός, έτσι ανέλαβε καθήκοντα προεδρεύοντα, ο Απόστολος Γκούνης. Θα λάβει ο πρόεδρος ο κύριος Γκούνης και θα προχωρήσετε, αφού υπάρχει πλειοψηφία, και θα προχωρήσει η διαδικασία. Από εκείνη τη στιγμή και μετά οι υπόλοιπες παρατάξεις χωρίς την παρουσία της πλειοψηφίας συνέχισαν να συζητούν με παρεμβάσεις που επέκριναν την στάση Νίκα και Σχατζού, αλλά τελικά αποφάσισαν να αποχωρήσουν, καταγγέλλοντας τη στάση αυτή και μιλώντας για αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να συζητιώνται θέματα από τον συναδέλφων, όπως είπε ο Περιφερειάρχης πιο πριν. Θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση του, πρέπει όλοι μαζί να συζητάμε. Δείχνει αδυναμία λειτουργίας στο πλαίσιο δημοκρατικής συζήτησης και διαλόγου σε ένα, κατά τη γνώμη μας, αυτονόητο θέμα. Είναι βαθύτατη αντιδημοκρατική του η αντίληψη. Απαράδεκτα, αντιδημοκρατικά, δεν συνάδουν με συλλογικά όργανα. Ότι υπάρχει ένας εκτροχιασμός. Στην πολιτική, ξέρετε, πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε δημοκρατικά και συλλογικά. Δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων, σε αυτή την παροδία που εξελίσσεται σήμερα. Μόλις δήλωσαν την στάση της αποχώρησης τους οι υπόλοιπες παρατάξεις, επανεμφανίστηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και έφεσε το θέμα να συνεχιστεί η συνεδρίαση με μια πεντάλεπτη διακοπή. Η συνεδρίαση μετά την αποχώρηση όλων των παρατάξεων. Σωστό. Καλή συνέχεια. Υπάρχει απαρτία, θα συνεχίσουμε. Αφού αποχωρήσατε, τι να κάνουμε? Στα όσα είχαν ακουστεί, χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του Περιφερειάρχη. Κάποιοι σε αυτή την αίθουσα κρατάνε το λεγόμενο δημοκρατικό μέτρο και αρχίζουν και μετράνε και δίνουν και πτυχία δημοκρατικότητας. Κάποια από τους συναδέλφους ξεχνούν το ότι τράβηξαν για 9 ολόκληρα χρόνια εδώ, τότε που υποτίθεται ανθούσε η δημοκρατία, όπου καταχέριαζαν όποιον έβρισκαν στον δρόμο τους, και να συγκρίνουν όλα αυτά με τη δική μας ευγένεια και τη δική μας καλή συμπεριφορά και το δικό μας σεβασμό στην προσωπικότητα των άλλων. Αλήθεια? Ποιος λέει ότι δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμα να αποχωρεί μία παράταξη, ένα κόμμα από τη Βουλή των Ελλήνων για λόγους που τους θεωρεί μίζωνες, μίζωνος σημασίας? Ότι δεν υπάρχει θέμα επί της ουσίας. Γίνεται ένα μπούλινγκ αυτή τη στιγμή. Δεν έχω καταλάβει γιατί.